Έχετε καταλάβει τι έγινε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα? Έχετε καταλάβει τι έγινε? Βάσει του προγράμματος που είχε υπογράψει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένος, το δικό του μνημόνιο, όχι το τέταρτο, το καινούργιο, το προηγούμενο, το τρίτο. Στη σελίδα 5 προέβλεπε ότι αν περάσεις κατά 30, το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος που έχεις θέσει, το 30% της υπερβάσεως μπορεί να το διαθέσει εκάστοτε κυβέρνηση για κοινωνικούς λόγους. Το 30%. Η Ελλάδα αντί για 0,5 πέτυχε 4,2. Δηλαδή αντί για 900 εκατομμύρια πέτυχε 7. Mm-hmm. Η διαφορά είναι 6 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια. Το 30% είναι 2 δισεκατομμύρια. Όμως ο κύριος Τσίπρας μοίρασε μόνο 600 εκατομμύρια το Δεκέμβριο. Του λείπει από τη μοιρασιά του δικού του μνημονίου 1,4 δις. Ξέρετε γιατί δεν μοίρασε 1,4 δις? Διότι όταν πήγε και μοίρασε με τσαμπουκά τα 600 το Δεκέμβριο, έβαλε μετά το τσακαλώτο και έκανε εκείνη την εξευτελιστική επιστολή, όπου έλεγε γονιπετός να το ξανακάνω. Και για εξασφάλιση οι δανειστές τι έκαναν που το μάθαμε τώρα? Του πήραν τα 6 δισεκατομμύρια το μήνα Μάρτιο και πλήρωσε με αυτά το κοχρεολύσια.